Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες Μα μας. διαβάζουμε ότι αυξήθηκε το ενίκιο στις εστίες σε τέτοια εποχή 100 ευρώ για τους φοιτητές. Πώς ακριβώς έγινε αυτό, ποιος το σκέφτηκε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχά να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέλος των εστίων που διαθέτει το ΔΕΠΑΚ για τους φοιτητές τους είναι οι εστίες που παραχωρεί ευγενώς η Αρχιεπισκοπή στο κτίριο συγκροτημάτων Απολλώνια. Ναι. Ενημερωθήκαμε πριν από περίπου έναν εξάμηνο ότι η Αρχιεπισκοπή θα είχε αποφασίσει να προβεί σε κάποιες αυξήσεις περίπου στα 100 ευρώ, όπως το έχετε πει. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρήσαμε αναγκαίο και εμείς από πλευράς μας να συμβαδίζουμε με αυτές τις τιμές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα διαθέσουμε ένα στούντιο step back σε ένα φοιτητή μας, δεν μπορεί το ένα να είναι, για παράδειγμα, στα 200 ευρώ στούντιο και το άλλο να είναι 350 ευρώ επίσης στούντιο. Ναι. Φυσικά αυτό ήταν, επαναλαμβάνω, ήταν ένας από τους λόγους. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι το Πανεπιστήμιο από την έναρξη λειτουργίας του είναι η πρώτη φορά που προβαίνει σε οποιαδήποτε αύξηση των τιμών των εστίων του. Ναι. Δηλαδή σε μια Γιατί δεν περίοδο. ρίξατε το ακριβό να πάει πιο φτηνό όμως, αλλά κάνατε το ανάποδο για να Τι εννοείται? συμβαδίζουν και τα δύο. Τι εννοείται? Είπατε ότι δεν μπορεί ένα στούντιο να δίνεται 350 και το άλλο 250. Ρίξτε το 350 προς τα κάτω. Και Οι τιμές συμβαδίσανε. που, επειδή οι τιμές που ορίζει η Αρχιεπισκοπή, αντιλαμβάνεστε κύριε Μιχαλάρο, δεν εξαρτούνται από εμάς. Ναι. Η Αρχιεπισκοπή μας ενημέρωσε ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θέλει να παραχωρεί και ευγενώς μας παραχωρεί για να διαθέτουμε στους φοιτητές μας, είχε πάρει την απόφαση ουσιαστικά και αυτή, να το πούμε και αυτό, για περιορισμό της ζημιάς που τους προκαλούσε η λειτουργία αυτού του συγκροτήματος, είχαν αποφασίσει αυτή την αύξηση. Άρα, δεν ήταν στο χέρι μας να τους πούμε «Ελάτε εσείς πιο κάτω από τη στιγμή που είχαν ήδη αποφασίσει ότι χρειαζόταν αυτή η Ναι. αύξηση». Να πω φυσικά εδώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η επιλογή των εστιών, τόσο αυτών της Αρχιεπισκοπής που διαθέτουμε, αλλά και στα κτίρια που ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης, Ναι. παραμένουν με διαφορά η πλέον οικονομική επιλογή, και γι' αυτό και έχουμε και τεράστια πίεση και ζήτηση από τους φοιτητές μας για να μπουν σε αυτά τα διαμερίσματα. Γιατί Ακούσαμε αντιδράσεις πολλές πάντως από τους φοιτητές της Λεμεσού, από τους φοιτητές σας, και είναι απολύτως λογικό αυτό. Σίγουρα οποιαδήποτε αύξηση το αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι θα προκαλέσει αντίδραση. Όμως θεωρούμε ότι δεν ήταν ούτε υπερβολικό, ας το πούμε έτσι, ούτε και εκτός πραγματικότητας, των αντίον. Είμαστε πολύ μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση περί εξισορροπήσης. Δηλαδή, πάλι είμαστε σε τεράστια Δεν θα ζημιά. δούμε δηλαδή τα ενίκια στην εστία να πηγαίνει όπως το ενίκιο της αγοράς, ένα στούντιο 850-900 ευρώ. Όχι, και οφείλω να πω εδώ ότι να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος, αυτή οποιαδήποτε αύξηση ανατροφοδοτεί όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία Μάλιστα. ως ΤΕΠΑΚ κάνουμε για τους φοιτητές μας. Έτσι, δεν πρόκειται Κατανοητό. για δημιουργία κομποδέματος ή κέρδους. Δεν τίθεται σε καμία περίπτωση έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα έχουμε επιφυλάξει μια μικρή έκπληξη για τους φίλους.